Το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς παρουσιάστηκε στο κοινό της Σάρτας το νέο παιδικό βιβλίο «Ο Τετραπέρατος. Πώς να εξοντώσετε το δάσκαλό σας» του συγγραφέα Δημήτρη Καλπούζου. Είναι μια νέα σειρά βιβλίων γεμάτη δράση, χιούμορ και τρυφερότητα, με δυνατά μηνύματα, απολαυστική πλοκή και μαθήματα ζωής, μέσα από μια ιστορία που διαδραματίζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Μια ξεκαρδιστική συγκινητική περιπέτεια του τετραπέρατου και της παρέας του, όπως μας την παρουσιάζει με τη μοναδική πένα του ο Δημήτρης Καλπούζου. Ναι, βεβαίως. Ο τίτλος του είναι «Ο Τετραπέρατος», είναι ο τίτλος της σειράς, ο οποίος προκύπτει από το παρατσούκλι του πρωταγωνιστή. Ο υπότιτλος του πρώτου βιβλίου είναι «Πώς να εξοντώσετε το δάσκαλό σας». Και είναι ένα βιβλίο με πολύ χιούμορ, μηνύματα, ελπίζω και μαθήματα ζωής, το οποίο πραγματεύεται από νέα σκοπιά τα θέματα του σχολικού εκφοβισμού, της νεανικής παραβατικότητας, προτάσει την αξία της οικογένειας και της φιλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο και ελπίζω ότι θα κάνει παιδιά μεγάλα και μικρά να γελάσουν και να νιώσουν έτσι πολλά συναισθήματα. Ορμόμενος από τις τελευταίες εξελίξεις και από τα τελευταία χρόνια που υπάρχει στα σχολεία και όχι μόνο τόσο πολύ μεγάλη βία, μπήκατε στη διαδικασία να γράψετε αυτό το παιδικό βιβλίο? Δεν ξεκίνησα με γνώμονα ότι πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το θέμα. Η ιδέα υπήρχε, ωστόσο η ιστορία γεννήθηκε φυσικά στην πορεία. Δηλαδή τα παιδιά στο βιβλίο, ο Τετραπέρατος και η παρέα του, ο Σάλιαγκας, η Μαρία Φασαρία, ο Ρακούν, ο Θήμιος, ο Μούμιας, η Ελένη Τρελένη, ξεκινούν να στείλουν κάποιες αποτρόπες φάρσες στο δάσκαλό τους. Αυτό ξεκίνησε ως χιουμοριστική πλοκή. Στην πορεία όμως έγινε ξεκάθαρο ότι αυτό που έκαναν οι ήρωες δεν άξιζε στον κατά τα άλλα αθώο και αγαπητό δάσκαλό τους, τον κύριο Φιλονίδη. Και μέσα στο βιβλίο είναι και ξεκάθαρο ότι είναι κατακριτέα τα πράγματα τα οποία κάνουν. Επί της ουσίας αυτό που πραγματεύεται το βιβλίο, το ερώτημα που πραγματεύεται είναι εάν ένα παιδί μπορεί και πώς να αποτινάξει το φόβο από πάνω του ώστε να μην παρασύρεται από τους άλλους, να μπορεί να κάνει το ίδιο τις επιλογές του. Αν κάποιος θελήσει το βιβλίο, πού μπορεί να το προμηθευτεί? Μπορεί να το βρει σε όλα τα βιβλιοπωλεία και κατόπιν παραγγελίας. Απλά θα ήθελα να σημειώσω ότι οι μικροί αναγνώστες που θα το διαβάσουν να μην πάρουν ιδέες για να εξοντώσουν το δάσκαλό τους. Είναι καθαρά χιουμοριστικό. Μάλιστα. Τι άλλο περιλαμβάνει σήμερα εδώ η βραδιά στην αίθουσα του Σκουφά? Βλέπουμε ότι πίσω μας έχει στηθεί και η σκηνή και είναι και το μουσικό σχολείο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Η εκδήλωση σήμερα είναι σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αρταίων, γιατί έχουμε τη χαρά να είναι εντεταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και με το Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτης ο Σκουφάς. Συμμετέχουν παιδιά του εκπαιδευτικού ομίλου του Μουσικού Σχολείου Άρτας σε 10 διαφορετικά μουσικά όργανα, είναι καταπληκτικά και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε πτυχές του βιβλίου μέσα από τραγούδια, θεατρικά και αναγνώσεις με τη βοήθεια των παιδιών και της Μαρίας της Παπαθεοδόρου. Καλό τάξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς μπορεί ένα παιδί να αποτινάξει το φόβο από πάνω του ώστε να μην παρασύρεται από τους άλλους? Αυτό το ερώτημα πασχίζει να απαντήσει η ιστορία του Τετραπέρατου μέσα από μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και τρυφερότητα. Τα βιβλία πραγματεύονται από νέα σκοπιά τα θέματα του σχολικού εκφοβισμού και της νεανικής παραβατικότητας, συγχρόνως την αξία της οικογένειας και της φιλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Σειρά ιδανική για τα παιδιά από 8 έως και 98 ετών. Τα παιδιά τώρα πώς θα το πάρουν, Τετραπέρατος να εξοντώσουν το δάσκαλο? Είναι λίγο αλληγορικό, λίγο... Παιδιά, μην το πάρετε της μετρητής. Οι δάσκαλοι νομίζω σας αγαπάνε. Σίγουρα θα έχει διαφορετικό νόημα από αυτό που εμείς οι μεγάλοι φανταζόμαστε. Να είναι καλοτάξιο τον Δημήτρη, δεν θέλω τίποτα άλλο. Είναι για εσάς. Εμείς οι μεγάλοι καλύτερα να καθόμαστε και να απολαμβάνουμε και να λέμε λιγότερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους του Συλλόγου στην πνευματική στέγη του Συλλόγου μας. Είναι πάντα χαρά να έχουμε φίλους και εκδηλώσεις που απευθύνονται στους μικρούς μας φίλους εκ μέρους του Διοικητικού Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και του Πρόεδρου που δεν μπόρεσε να έρθει για ένα εκτό γεγονός
δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Σας καλωσορίζω και εγώ και όλο το Συμβούλιο. Και εύχομαι στον Δημήτρη καλό τάξιδο το ευχαριστούμε βιβλίο και εύχομαι να φτάσει στο top επίπεδο. Όπως είπε ο πατέρας, να φτάσει στον άλλο top επίπεδο και έτσι να έχουμε διπλή εκπροσώπηση της Άρτας στα βιβλία. Ο Δημήτρης Καλπούζος είναι διδάκτορος δημιουργικής γραφής του Royal Holloway Πανεπιστημίου του Λονδίνου με το ψευδώνυμο Μελικρέτης. Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Πατάκη τα βιβλία του «Ο Γιγαντοκυνηγός», «Η Ουφόψαρα», «Στα πέρατα του σύμπαντος» και το «Ιξ, το υπτάμενο ξενοδοχείο». «Υπός μανδυλαράς για το βιβλίο, ο τετραπέρατος, υπός να βιώσεις όλη την παλέτα των συναισθημάτων που μπορεί να προσφέρει ένα αληθινό λογοτεχνικό έργο. Θαυμάσιο». Ο λόγος τώρα στο συγγραφέα Δημήτρη Καλπούζο. Καλησπέρα και από μένα. Είχα προετοιμάσει κάποιες έτσι σημειώσεις για να σας συστήσω λίγο τον πρωταγωνιστή του βιβλίου, αλλά έχουν ανατραπεί όλα, γιατί εντάξει, πέρα από όλο αυτό το οποίο με ευχαριστεί, λίγο πριν έρθω εδώ για την εκδήλωσή μας, έγινε κάτι που με τάραξε, με συγκλώνησε και το σκέφτομαι ακόμα. Βασικά τι έγινε, ετοιμαζόμουν να φύγω από το σπίτι, από το πατρικό του πατέρα μου δηλαδή, στις Μελάτες, για να έρθω στην Άρτα και ανοίγοντας την πόρτα ξεφεύγει ο γάτος μας, ο Μέμος, και πετάγεται έξω, είναι σπιτόγατος και δεν τον αφήνουμε να βγαίνει για να μην χαθεί. Και πανικοβλήθηκα, δεν αντέδρασα καθόλου καλά, του έβαλα τις φωνές, έτρεξα να τον πιάσω. Να μην τα πολυλογώ, φοβόταν ότι τον μαλώνω, τέλος πάντων πήδησε στη διπλανή αυλή και μπήκε στο σπίτι του γείτονα γιατί δεν μισάνησε το παράθυρο. Τι να κάνω, τρελάθηκα. Εντάξει, ήθελα και να έρθω στην παρουσίαση. Λέω, θα αργήσω. Πάω μπροστά, αρχίζω να χτυπάω τα κουδούνια. Τίποτα. Άκρα σιωπή, ο άνθρωπος μάλλον έλειπε. Είναι και ένας μυστήριος άνθρωπος ο γείτονας. Αλόκοτος, δεν ήθελα να ενοχλήσω, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Χτυπούσα τα κουδούνια. Πουθενά, τίποτα. Λέω, τι να κάνω. Πανικός, η ώρα περνούσε. Το παίρνω απόφαση, πηγαίνω στο παράθυρο. Λέω, αν με δει κανείς, εντάξει, θα γίνουμε ρεζίλοι τώρα να μπω στο σπίτι ξένου ανθρώπου. Σπρώχνω το παράθυρο, βάζω το ένα πόδι μέσα, μετά το άλλο, μπαίνω στο σαλόνι και εκεί, Παναγία μου, εντάξει, η ταραχή μου φαντάζομαι είναι εμφανής. Γιατί αυτό το οποίο είδα εκεί μέσα δεν το φαντάζεται ενός ανθρώπου, ήταν τρομακτικό, ήταν φρικιαστικό και ήταν σίγουρα παράνομο. Ούτε που θυμάμαι πότε μου κόλλησε το παρασούπι παρέα. Πάντως, τέλειαξε κάτι. Και έτσι με αποκαλούν πια όσο με ξέρω. Αν ανοίξεις το λεξικό της τάξης μας, και ψάξεις το λίμα τετραπέρατος, θα την βρεις τη φωτογραφία μου. Αλήθεια! Στο μέσο της σελίδας 761. Θα με δεις να χαμογελώ πλατιά στο φακό, παρότι έλειπαν τα πάνω προς την αδόντια μου. Τα είχα σπάσει στο πάρτι γενεθλίων της Μαρίας Φασαρία, όταν μου πέταξε μια πλαστική τραμπάδα στη μούρη, ο Γαβρίλης ο Καταφώνιος. Για τη φωτογραφία στο λεξικό, ευθύνεται ο Σάλιγκας. Την έκοψα από το λεύκομα της Τρίτης Δημοτικού και την κόλλησε η σελίδα με μία τσίχλα. Ευτυχώς δεν χρησιμοποιούμε ποτέ το λεξικό και δεν υπάρχει φόβος να ανακαλύψει ζημιά η κυρία Ζωσιμία, η δασκάλα μας. Ανασηκώντας τη φωτογραφία, θα βρεις τη σημασία της λέξης τετραπέρατος. Ευφιέστατος, πανέξυπνος. Επίθετα που όλοι που στηρίζουν ότι μου ταιριάζουν, αν και μερικές φορές αμφιβάλλω. Αν όντως είμαι τετραπέρατος, τότε γιατί κλειδώθηκα νυχτιάτικα στις τουαλέτες του σχολείου, ενώ το κτίριο έπιασε φωτιά και στους διαδρόμους κυκλοφορούσε ένας επικίνδυνος κακοποιός και ένας πέρα για πέρα αληθινός λύκος.
που πάποτε κατακόκκινη και μια μικρή φλέβα που καλύζει στο μέτωπο. Θέμα διασκεδαστικό, αλλά μόνο αν ξέρεις ότι είναι εντελώς άνθρωπος. Διαφορετικά, φαντάζεται ο μοναδικός. Άρα τα χρόνια του στέκει ο ορθός και φαλίζιος, σαν καλοδιατηρημένος πύργος αρχαίου κάστρου. Με δύο δρασκελιές, κόντεψε στα Γεράσιμα, ο οποίος καθόταν στο Βρασίδι και άντιαζε μια κούτα με διάφορα εργαλεία. Εσύ, ποιος είσαι? Ο παππούς δεν θυμάται ποτέ τα ονόματα των φίλων μου. Τους έχει δει κάποιες φορές, όμως συνέχεια τους μπερδεύει. Ο Γεράσιμος πήρε τον κειμένο. Γιατί σε αποκαλεί, ρακούν ο άλλος. Γιατί το επιθετόμενο από το μάτι. Πού κολλάει εδώ? Τα ρακούν έχουν μάθει μάτι. Εσύ, πάνω στο δέντρο, κατέβα αμέσως. Η γλώσσα της μουριάς ταρακουνήθηκε. Εμφανίστηκε ένα πόδι, ύστερα το άλλο. Και στη συνέχεια, ολόκληρος ο Σάλεγκας.